Καλησπέρα στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεσμεύεται για την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, Κατερίνα, και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον ίδιο τομέα. Η ηλεκτροκίνηση, χωρίς αμφιβολία, είναι το μέλλον στις μετακινήσεις και για περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και για οικονομικούς λόγους. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λοιπόν, δεσμεύθηκε ότι θα ετοιμάσει σχέδιο δράσης για τη διάδοση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ότι θα φροντίσει παράλληλα να χρηματοδοτηθούν πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα για καινοτόμες έρευνες που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος περιεργάζεται με ενδιαφέρον και δοκιμάζει τα ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει την πρόθεση του Υπουργείου να προωθήσει πιο δυναμικά την ηλεκτροκίνηση στη χώρα. Νωρίτερα, στην εκδήλωση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεσμεύτηκε να προωθήσει εθνική στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση, αλλά και να υποβοηθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής εξαρτημάτων για την ηλεκτροκίνηση. Ήδη διαμορφώνουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια περίπου 7.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλουμε πια είναι να έχουμε συμμετοχή και ως επιχειρήσεις ελληνικές και ως ελληνικά μυαλά που συμμετέχουν στα καινοτομικά σχέδια μέσα από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Βέβαια, για να είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φιλικά στο περιβάλλον, θα πρέπει να αντλούν και την ενέργειά τους από καθαρές πηγές. Και η αρχή έχει ήδη γίνει, καθώς το ΤΕΙ Πειραιά και το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας δημιούργησε τον πρώτο ηλιακό σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα από φωτοβολταϊκά, υποστηρίζοντας την προσπάθεια για εξέλιξη και δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης. Παίρνει την ενέργεια από τον ήλιο στα φωτοβολταϊκά, πηγαίνει στις μπαταρίες. Και ακολούθως υπάρχει ένας συγκεκριμένος φορτιστής που μπορεί κάποιος να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα. Δύο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που κρατούν στάσιμη την ηλεκτροκίνηση στη χώρα: η υψηλή τιμή αγοράς των οχημάτων και η έλλειψη δικτύου σταθμών φόρτισης. Σε όλη την επικράτεια, στη φάση αυτή λειτουργούν επιδεικτικά ελάχιστοι σταθμοί όπου οι κάτοχοι ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορούν να φουλάρουν με ηλεκτρική ενέργεια. Η ΔΕΗ από την πλευρά της έχει εντάξει στο πρόγραμμά της την επέκταση του δικτύου φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα. Στην εξάπλωσή τους όμως θα παίξουν ρόλο και οι Δήμοι. Εμείς ως Δήμοι το αγκαλιάζουμε και νομίζω ότι έχουμε χρέος να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακος τα επόμενα χρόνια, κάτι που έχουμε υπογράψει και ως Δήμοι και ως Ευρώπη. Η ΚΕΔΕ θα συμμετέχει σε όλα αυτά με ιδιαίτερο τρόπο. Όσο για τη χρηματοδότηση του δικτύου φόρτισης, η Ευρώπη έχει προβλέψει. Υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένας από αυτούς είναι και το ΣΒΙΤ. Προφανώς και με άλλα προγράμματα, και με το Τζέσικα και με το Έλενα, υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι Δήμοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτά.